Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα όσα είδαν το φως και απασχόλησαν και απασχολούν όχι μόνο τα δελτία ειδήσεων αλλά και τις ενημερωτικές εκπομπές. Μιλούμε για τις εξελίξεις στο θέμα της Κιβωτού του κόσμου. Ο ιερέας, ο Πάτερ Αντώνιος, έχει μπει στη δίνη του Κυκλώνα και οι εξελίξεις πια είναι στα χέρια και της προανάκρισης της αστυνομίας αλλά και κυρίως της δικαιοσύνης. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι οι εισαγγελείς και η ΑΔΑΕ μπαίνει στην έρευνα των οικονομικών των δομών, της δομής της Κιβωτού του κόσμου. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην αλλαγή της διοίκησης και η Εκκλησία δια του Αρχιεπισκόπου, που είναι και ο επίσκοπος του συγκεκριμένου ιερέα, έχει θέσει σε αργία, ιερατική αργία, τον συγκεκριμένο τον Πάτερ Αντώνιο. Θα κουβεντιάσουμε, όχι τόσο γι' αυτό, αλλά με αφορμή αυτό, με τον διδάκτορα θεολογίας, τον Θεόφιλο Απατζίδη, τον οποίο ζητήσαμε να έχουμε την άποψή του, προσεγγίζοντας αυτά τα σημεία των καιρών ή αυτήν την περίπτωση του ιερέα, του σύγχρονου, κατά άλλους, Ιεραποστόλου. Είναι μια σύγχρονη Ιεραποστολή το να μαζεύει κανείς παιδιά του δρόμου και των διοσκολιών και να τα βάζει σε δομές. Και είναι αυτός ο ρόλος άραγε της Εκκλησίας. Κύριε Απατζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι λέτε, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό από το να βεβαιώσει ότι αυτά τα γεγονότα της τελευταίας δημοσιότητας, τελευταίας περίοδου, που αφορούν την Κιβωτό του κόσμου, είναι πάρα πολύ λυπηρά. Φάνηκε ότι είναι λυπηρά για το σύνολο της κοινωνίας και όχι για μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που συνιστούν την Εκκλησία ή έχουν σχέση με την Εκκλησία. Βέβαια φάνηκε και μία προχειρότητα, θα λέγαμε, στους θεσμούς, τους κοινωνικούς, μιλώ ας πούμε για την δημοσιογραφία, στις μεγάλες τις εκπροσωπήσεις, στα μεγάλα κανάλια κτλ. Ή για τα ποικίλα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το ίντερνετ κτλ. Φάνηκε λοιπόν μια τάση για ανθρωποφαγία, φάνηκε μια τάση για να υποκαταστήσουν τους θεσμούς της δικαιοσύνης και γενικότερα μια τάση η οποία είναι συνήθις την τελευταία περίοδο. Ξέρετε, μόνο μια εβδομάδα κράτησε από το Σανά στο Σταύρωσον αυτών και φαίνεται ότι εδώ κράτησε πολύ λιγότερο, κάποιες ώρες. Βεβαίως. Και μην ξεχνούμε, κύριε Μαυρίδη, ότι κατά μείζωνα λόγο ήταν τα μεγάλα κανάλια και τέλος πάντων αυτοί που χειρίζονται τη δημόσια εικόνα που ανέδειξαν ίσως και υπέρ του δέοντος και τον συγκεκριμένο πατέρα Αντώνιο αλλά ίσως και την προσπάθειά του. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ από τη μεριά μου σε ό,τι με αφορά, μια που δεν είμαι ούτε δικαστικός, ούτε εισαγγελέας, ούτε αστυνομικός, ούτε νομικός, εκείνο που θα ήθελα να πω ως θεολόγος είναι ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να ρίξουμε και λίγο το φως της θεολογίας στην υπόθεση αυτή και λίγο το φως της θεολογικής ματιάς στην υπόθεση αυτή. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να παρατηρήσω ότι δεν είναι απίθανο, ούτε είναι πρωτοφανές, ούτε είναι μοναδικό το να συνέβη κάτι από αυτά τα οποία κατηγορείται ο πατήρ Αντώνιος και η Κιβωτός. Από την άλλη πάλι μεριά, όταν δεν έχουμε τις αποδείξεις και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της νομικής και της δικαστικής που απαιτείται, οφείλουμε όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί και οφείλουμε όλοι μας να είμαστε, θα λέγαμε, σε στάση αναμονής. Πρέπει να σας πω, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, ότι σαφώς και η Εκκλησία δια του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος είναι και ο επίσκοπος του συγκεκριμένου ιερέα, γιατί ο πατήρ Αντώνιος είναι ιερέας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
Σαφώς και θα έπρεπε να λάβει κάποια μέτρα, σαφώς και θα έπρεπε να συστήσει αυτή την Επιτροπή Διερεύνησης εν ώψη ίσως ενός Επισκοπικού Δικαστηρίου για τα όσα ακούστηκαν κλπ. Θεωρώ όμως, όταν διάβασα το κείμενο μου δημιουργήθηκε η εντύπωση σε αυτή, θεωρώ όμως ότι οι συνεργάτες του που έγραψαν το κείμενο αλλά και ο ίδιος που το υπέγραψε, το κείμενο αυτό έχει ένα ύφος στο οποίο φαίνεται να προδικάζει λίγο τα γεγονότα. Στο οποίο φαίνεται πριν καν καλά-καλά... Είναι βιαστικό και όπως λέτε προδικάζει ή ενδεχομένως έχει υπόψη του στοιχεία που εμείς αγνοούμε. Διαφορετικά πράγματι το κείμενο είναι ένα κείμενο πολύ βαρύ και μάλιστα και με την απόφαση της αργίας νομίζω ότι είναι πολύ, ίσως εξάντλησε τα περιθώρια θα έλεγα της αυστηρότητας. Ναι, την ίδια άποψη έχω κύριε Μαυρίδη. Βέβαια συνήθως η λογική εδώ είναι ότι όταν κανείς ακούγεται κάτι για το όνομά του εν πάση περιπτώσει και είναι στο μάτι του κυκλώνα μιας τέτοιας εξέλιξης, καλό είναι να μην ιερουργεί για να μην προκαλεί κλπ. Ωστόσο όμως αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Τώρα δεν είναι η ώρα μου λέγανε οι ιερείς το πρωί ότι το να κόψεις τα χέρια ενός παπά είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να τον κάνεις. Το να σταματήσει να λειτουργεί. Σαφώς, σαφώς, σαφώς. Και σας λέγω ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο εδώ η Ιεράρχη Επισκοπή εξάντλησε την αυστηρότητά της. Το ερώτημα κύριε Μαυρίδη που στο δικό μου μυαλό υπάρχει. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το ξέρω διότι δεν είμαι νομικός ούτε ειδικός κανονολόγος. Αφορά στο εξής. Αφορά στο ποιες δυνατότητες έχει η Ιεράρχη Επισκοπή και η κάθε Μητρόπολη και η Εκκλησία εν γέννη για να κάνει τη δική της έρευνα πάνω στα ζητήματα αυτά. Και δεν, βέβαια δεν αναφέρομαι ίσως σε μια έρευνα για τα οικονομικά, τα δεδαλώδη είδος, ίσως οικονομικά της Κιβωτού, που είναι μια έρευνα ειδικών προϋποθέσεων και θέλει κάποιους ειδικούς κλπ. Εδώ καλά καλά οι ειδικοί δεν μπορούν να το κάνουν στο δημόσιο βίο και το βλέπουμε αυτό. Αλλά εννοώ κυρίως για την έρευνα που αφορά τα άλλα καταγγελόμενα, όπως παραδείγματος χάρη τα ηθικά ζητήματα ή ζητήματα που αφορούν σε κακοποιήσεις παιδιών, πάσης φύσεως κλπ. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί αν και δεν είμαι ειδικός όπως σας είπα, επειδή ακριβώς ενδιαφέρομαι για τα ζητήματα της Εκκλησίας και φροντίζω να ενημερώνομαι, έχω την αίσθηση και ας με διαψεύσουν τα πράγματα και οι γνωρίζοντες, ότι συνήθως κάνουμε μια επιτροπή στην Εκκλησία που θα καταλήξει ενδεχομένως ένα επισκοπικό δικαστήριο και περιμένουμε να αποφασίσει, να αποφανθεί η πολιτεία τι ακριβώς συμβαίνει και αναλόγως να πάρουμε ως δεδομένες τις αποφάσεις της πολιτείας για να προχωρήσουμε και εμείς τα δικά μας επιτήμια. Εγώ θα περίμενα και θα ήθελα και η Εκκλησία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ηθικά ζητήματα, τα ηθικά θέματα, να κάνει και αυτή τη δική της έρευνα. Γιατί όπως σας είπα κύριε Μαυρίδη, δεν είναι παράδοξο και παράξενο να συμβαίνει κάτι από αυτά, ούτε θα είναι η πρώτη φορά, δυστυχέστατα. Αλλά είμαστε άνθρωποι και ζούμε μέσα στην κακοήθεια της ιστορίας και συμβαίνουν αυτά. Αλλά αν μου επιτρέπετε 5 δευτερόλεπτα, δεν είναι απίθανο. Το ζήτημα είναι όμως ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και με την συνεισφορά της δημοσιότητας αυτό, κάποιος να καταγγέλει κάποιον, να τον δείχνει για κάτι, έστω και αν υπάρχουν κάποιες διασταυρούμενες μαρτυρίες, και από εκεί και μετά ο άλλος να πρέπει να αποφασίσει ότι δεν είναι ελέφαντας. Σωστά. Λοιπόν, εάν εγώ έχω δημιουργήσει, θα λέγαμε, ένα πρόβλημα ηθικής τάξης, θα πρέπει αυτό να καταδειχθεί. Και η κατάδειξη δεν είναι μόνο η καταγγελία. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα τελευταίο και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Υπάρχει ζήτημα, τουλάχιστον το έχω ακούσει. Είναι ρόλος ενός ιερέα αυτός που ανέλαβε επί 25 χρόνια ο Πάτερ Αντώνιος? Είναι μέσα στις αρμοδιότητες του, θα έπρεπε να συμβεί αυτό?
Δείτε, εγώ νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια μιας χριστιανικής και εκκλησιαστικής διαχείρισης θα μπορούσε και θα έπρεπε. Διάβασα, κύριε Μαυρίδη, το κείμενο του συγγραφέα του κυρίου Χωμενίδη και ομολογώ ότι με συγκλώνησε. Ξέρετε, ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από τέτοια φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν στη δημοσιότητα, είναι να θεωρήσουμε ότι η φιλανθρωπία, η κοινωνική προσφορά, οι δωρεές είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνουν είτε στην κοινωνία είτε στην εκκλησία. Βέβαια, ο αποκλειστικός σκοπός της εκκλησίας, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι αυτός. Αλλά το να μπορέσει να ασχοληθεί η εκκλησία με τα προβλήματα του κόσμου σε μια πιο πρακτική διάσταση, αυτό προσωπικά δεν θα το καταδίκαζα. Άλλωστε καλύπτουν και ανάγκες μακροχρόνιες του κράτους που επί δεκαετίες τώρα, ενώ εξυγχρονίζεται διαρκώς σε ποικίλα επίπεδα, δεν είχε καμιά ιδιαίτερη φροντίδα ως προς το ζήτημα αυτό, ούτε καλά-καλά ήλεγχε τις δομές που ιδιωτικά υπάρχουν, είτε το χαμόγελο του παιδιού, είτε την κυβωτό, είτε κάποιες άλλες μικρότερες. Κατά συνέπεια, λοιπόν, νομίζω ότι το να θελήσουμε να στερήσουμε από την Εκκλησία ή από ιδιωτικούς φορείς είτε από φορείς διαφόρους, από ανθρώπους με πρωτοβουλία, την κοινωνική τους προσφορά εξαιτίας μιας δυσκολίας που ανέκυψε, νομίζω ότι θα στερήσει από την ίδια την κοινωνία σοβαρές ποιότητες. Έχετε δίκιο. Άλλωστε δεν πρέπει να μείνουμε στο δέντρο, αλλά να κοιτάμε και το δάσος. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τονίσω κάτι αυτονόητο βέβαια, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πει κανείς. Είναι ότι πέρα από το ότι θα δείξουν τα πράγματα, πέρα από ότι θα δείξουν οι έρευνες και οι αποφάσεις είτε της δικαιοσύνης είτε της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι ευόλιστος, είτε είναι τρεπτός, είτε προς την αγιότητα, είτε προς την αμαρτία. Στην δεύτερη περίπτωση όμως πρέπει πάντοτε να θυμούμαστε, εμείς τουλάχιστον που θέλουμε να αυτοαποκαλούμαστε χριστιανοί, ότι υπάρχει η μετάνοια και η φιλανθρωπία, η οποία και στην περίπτωση ακόμα που υπάρχουν τέτοια ζητήματα πρέπει να εφαρμοστεί για να καλλιεργήσει την σωτηρία του κάθε ανθρώπου, είτε αυτός είναι κληρικός είτε λαϊκός. Πολύ σωστό. Ακόμη και αν είσαι Άγιος δεν είσαι αναμάρτητος. Ένας είναι ο αναμάρτητος, έχετε δίκιο. Θέλω να αφήσουμε λίγο να κυλήσει η δικαστική έρευνα, να βγουν τα αποτελέσματα και από εκεί να συμπεράνουμε και να μην βιαστούμε να καταδικάσουμε ή να πετροβολήσουμε όπως τον πρωτομάρτυρα Στέφαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.